Τουρκία απεξαρτήθηκε οριστικά από τα αντιεροπορικά συστήματα μακρού βεληνικού της Δύσης, ανακοίνωσε ο Ισμαήλ Ντεμίρ, επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικών Βιομηχανιών της τουρκικής Προεδρίας, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης και παραγωγής των δικών της αντίστοιχων όπλων και ως εκ τούτου αποσύρει το ενδιαφέρον της για την απόκτηση Patriot Pack 3 ή των γαλλικών Sam-T, αφού έπαιξαν με τους δυτικούς επί 5 χρόνια με το δίθεν ενδιαφέρον που επιδείκνυαν για την αγορά των προαναφερόμενων συστημάτων, στην ουσία για να λειτουργήσει αυτό το ενδιαφέρον ως αντιπερισπασμός για τους ρωσικούς S-400, η Άγκυρα αποσύρεται από τις συζητήσεις, ανακοινώνοντας εθνική αυτονομία με ένα σύστημα που το 2023 εισέρχεται σε υπηρεσία με βεληνικές όσο οι ελληνικοί S-300, τους οποίους η κυβέρνηση θέλει να τους απενεργοποιήσει γιατί δεν είναι σύγχρονοι, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εδώ πλέον τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και η Ελλάδα απειλείται με τη δημιουργία πολυστρωματικού αντιεροπορικού στο Λουάμινα σε πάνω από το Αιγαίο με συστήματα μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνικούς Cyber Hissar. Ο Ισμαήλ Ντεμίρ δήλωσε ότι ως αποτέλεσμα η χώρα μας πλέον δεν θα έχει μέρος σε συζητήσεις αν θα μας δώσουν Patriot ή αν θα αγοράσουμε Sam-T, ή αν ισχύει το ένα ή το άλλο εμπάρκο.